παραδοσιακής μουσικής με ρεπερτόριο τις μουσικές του ελλαδικού χώρου και της Ανατολικής Μεσογείου, στη Βατούσα Λέσβου. Εργαστήρι τραγουδιού και μουσικού συνόλου, Ανδριάννα Πεταλάχη Τζάνοβα, Μάκης Μπαγκλατζής. Εργαστήρι ρυθμολογίας, Δημήτρης Παναγούλιας. Πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στη Βατούσα της Λέσβου. 21, 22 και 23 Αυγούστου. Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού Βορείου Αιγαίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Βατούσας, Τοπικό Συμβούλιο Βατούσας, Ίδρυμα Ανάπλασης Βατούσας Χρήστος και Μαρία Παπουτσή. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Κοινωνικής, Πολιτισμικής και Ψηφιακής Τεκμηρίωσης. Να πω ότι βιώνουμε μια αρμονικότατη και μελωδικότατη συνάντηση ήχων και συναισθημάτων με πρωταγωνίστρια τη μουσική που δεν γνωρίζει σύνορα και όρια. Η κυρία Μαρία Σαββίδου είναι μαθηματικός, είναι η εμπνεύστρια της όλης διοργάνωσης και θα μας πει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το φεστιβάλ που ξεκίνησε να υλοποιείται εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Σαββίδου λέγομαι. Είμαι μαθηματικός εδώ και 22 χρόνια. Τα καλοκαίρια μου τα περνάω εδώ στη Βατούσα. Αγάπησα το χωριό. Αγάπησα τους κατοίκους οι οποίοι με αγκάλιασαν σαν να ήμουν κι εγώ εδώ μία από αυτούς. Και όντας μέσα στα μουσικά δρόμενα που έχουν σχέση με την παραδοσιακή μουσική εδώ και πολλά χρόνια, άλλοτε σαν μαθητευόμενη και άλλοτε σαν μέλος μουσικών συνόλων, άρχισα να ονειρεύομαι πώς θα βρω κάποιον τρόπο να αναδείξω, να κάνω γνωστή την ομορφιά αυτού του χωριού σε όλη την Ελλάδα, σε όλους. Συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, φίλες και φίλοι.
Εγώ θα πω ότι όταν ο Άβελ σιωπή, όταν μιλώ εγώ θα μιλάς εσύ το όπο με τον και η γυναίκα σου. Λοιπόν. Για δύο λόγους είμαι συγκινημένη. Πρώτον, γίνεται ένα όνειρό μου σε σχέση με τον τόπο πραγματικότητα. Και δεύτερον, γιατί η σχέση με τη μουσική που λατρεύω. Τη μουσική του τόπου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί δημιουργούμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, ένα πολύ όμορφο πράγμα που είναι πρωτοποριακό. Θα δώσει δύναμη και ζωή στο χωριό, γιατί ήδη έχει ζωντανέψει. Έχουν έρθει περίπου 50 άνθρωποι. Στέλνουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί έχουμε φίλους από απέναντι την Τουρκία. Μια ευχάριστη έκπληξη, μια πολυμελή ορχήστρα που τραγουδούν ελληνικά και τουρκικά μαζί. Και ελπίζω αυτή η προσπάθεια να γίνει ένας θεσμός, ένας διαχρονικός θεσμός που θα προβάλλει το χωριό, θα του δώσει ζωή. Και βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, πρώτα απ' όλα την ΕΡΤ που είναι χορηγός επικοινωνίας, τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για αυτό το φεστιβάλ, τη Μαρία Τσαβίδου, που το ονειρεύτηκαν αυτό το φεστιβάλ, και βεβαίως και τους δασκάλους που συμμετέχουν, που ελπίζουμε το χρόνο περισσότεροι, και αυτούς που χρηματοδότησαν αυτή την προσπάθεια, την περιφέρεια, το Ίδρυμα Χρήστος και Μαρία Παπουτσή, το Σύλλογο της Μεταμόρφωσης που το διοργανώνει, και προβάλλει και τη συλλογικότητα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω του χρόνου να είστε πάλι εδώ.